σε σχέση όχι μόνο με τη δημοσκόπηση, αλλά έλεγα και στο προηγούμενο πάνελ ότι εσείς έχετε μπει στην αντιπολιτευτική διαδικασία, ενώ ότι ασχολείστε με την ακρίβεια και άλλα θέματα που έχουν τεθεί και εντός κοινοβουλίου. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχετε φωνάξει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Βλέπω όχι ότι... μόνο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Όχι. Μιλάω για την νέα κοινοβουλευτική περίοδο. Μην με παρεξηγήσετε προς Θεού. Λέω ότι τέλος πάντων έχει ξεκινήσει μια διαδικασία αντιπολιτευτικής σύγκρουσης, να το πω έτσι. Και εδώ μπροστά μας έχουμε την ακρίβεια σε αυτό το βαθμό που την έχουμε. Και γενικότερα είναι κάτι που δεν συζητείται στην κεντρική πολιτική σκηνή ιδιαίτερα. Ναι, εμείς ως κόμμα κάναμε αυτό για το οποίο μας έστειλε ο λαός στη Βουλή. Mm-hmm. Είπαμε ότι θα είμαστε 100% μαχητική αντιπολίτευση και είναι πραγματικά η μόνη μαχητική αντιπολίτευση που είναι και μέσα και έξω από τη Βουλή. Και εγώ να διαφωνήσω σε ένα θέμα, το ότι δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Την άλλη Κυριακή ο κόσμος ψηφίζει για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να γίνουν κριτήριο ψήφου. Γιατί αν θέλετε και τα όσα τραγικά... Συγγνώμη στον διακόπτω, να γίνει η ακρίβεια αντικείμενο ή κριτήριο για την ψήφο για το Δήμο. Είναι, αν θέλετε, και για αυτά τα ζητήματα. Γιατί και το τι επιλέγει κάθε δημοτική αρχή σε σχέση με τα ανταποδοτικά τέλη, σε σχέση με τα έργα, σε σχέση με το αν πραγματικά γίνονται, πηγαίνουν κονδύλια για να καλύπτονται ανάγκες ναι. των δημοτών, ώστε αυτά θα ελάφρυναν. Αν, για παράδειγμα, υπήρχαν όσοι έπρεπε να υπάρχουν παιδικοί σταθμοί, να ήταν πραγματικά δημόσια και δωρεάν όλες οι πτυχές της υγείας, παιδείας κλπ. Και δεν χρειαζόταν να βάζουν για 1000 πράγματα στην τσέπη η λαϊκή οικογένεια, ή μια σειρά άλλα μέτρα που έχουν πάρει, για παράδειγμα, στο Δήμο της Πάτρας, που είναι η Δημοτική Αρχή του Πελετίδη, με το να απαλλάσσονται από τέλη δημότες ή οικογένειες που έχουν χαμηλά εισοδήματα κλπ. Αλλά και κυρίως όσα τραγικά είδαμε τις προηγούμενες ημέρες με τις πλημμύρες, τις πυρκαγιές, αυτά που βλέπει και βιώνει, που έχουν κάνει, αν θέλετε, και μαύρη ναι. την καθημερινότητα και το φετινό καλοκαίρι. Και ξέρετε, και ο χειμώνας είναι μπροστά και δεν μπορεί σε κάθε βροχή που έχουμε μπροστά μας να τρέμει ο κόσμος πραγματικά για το πώς θα του ξημερώσει η επόμενη μέρα. Αυτά πρέπει να γίνουν κριτήριο ψήφου, διότι υπάρχουν πολύ μεγάλες πολιτικές ευθύνες και στην κυβέρνηση τη σημερινή και στις προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά και στις δημοτικές και περιφερειακές αρχές, γιατί αυτά τα έργα που έχει πραγματικά ανάγκη ο λαός για να προστατευτεί η ζωή του, δεν ιεραρχήθηκαν. Μάλιστα. Έναντι άλλων, όταν, για παράδειγμα, η Αθήνα μιλάμε για το τουριστικό θαύμα, δεν μπορεί να, και γίνονται άλλα έργα βιτρίνας, δεν μπορεί να συζητάμε ότι σήμερα παραμένουν ακαθάριστα τα ρέματα στη Δυτική και Ανατολική Αττική, για παράδειγμα, ότι δεν έχουν γίνει σοβαρά αντιπλημμυρικά έργα, να μην συζητήσουν τον Κηφισό και άλλο και να... και βέβαια μια σειρά προβλήματα της καθημερινότητας θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνουν κριτήριο σήμερα, γιατί για να το πάμε πραγματικά αλλιώς. Και εμείς ως κόμμα και για αυτά τα ζητήματα της καθημερινότητας και τα ζητήματα της ακρίβειας, τα ζητήματα του πληστηριασμού, της λαϊκής κατοικίας κλπ. Βρεθήκαμε και θα βρεθούμε και την επόμενη μέρα στην πρώτη γραμμή μαζί με το λαό που στενάζει για να παλέψουμε και στους χώρους δουλειάς, όπως κάναμε και ήταν χαρακτηριστικό. Αν θέλετε, και στο νομοσχέδιο, το εργασιακό νομοσχέδιο που ήταν ολέθριο για τους εργαζόμενους, ήταν καθαρό το ποιος βγήκε μπροστά για να αντιπαλεύσει και την κυβέρνηση. Όπως το έκανε και στην πράξη και στους χώρους δουλειάς θα είναι στο πλευρό των εργαζομένων για να χρηστεύσει και τους νόμους που ψηφίζει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Ναι, φοβάμαι ότι αν ο κύριος Κασελάκης έψαχνε τους χειροκροτητές των νομοσχεδίων του 2019-2023 της προηγούμενης θητείας, θα έβρισκε κατά 50% ότι ψηφίστηκαν νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας και από το ΣΥΡΙΖΑ και κατά 75% και πάνω και από το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή αυτό το μεγάλο, η φωτιά που θέλουν να βάλουν στο πολιτικό σκηνικό θα τους πάρει και αυτούς μαζί. Γι' αυτό λοιπόν εμείς καλούμε έναν κόσμο ο οποίος πραγματικά νιώθει προοδευτικός, νιώθει αριστερός, ο οποίος αυτή τη στιγμή, ακόμα και κόσμο που και τις προηγούμενες εκλογές έκανε την επιλογή και ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα,
ότι λέμε ότι υπάρχει ένα κάλεσμα του ΚΚΕ, ότι εκεί που πραγματικά μπορεί να δημιουργηθεί το αντίπαλο δέος απέναντι στην κυβέρνηση, εκεί που μπορεί πραγματικά να ασκηθεί μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση με άξονα και με κριτήριο τα λαϊκά συμφέροντα, είναι με την ισχυροποίηση του ΚΚΕ. Μάλιστα. Και αυτό να εκφραστεί, επειδή στον προηγούμενο γύρο δεν ξαναδώσετε το λόγο. Α, παρακαλώ, να εκφραστεί και με τη μεγαλύτερη ενίσχυση και τη λαϊκή εισπύρωση στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Γιατί και εκεί, αν ψάξει κανείς, θα βρει μεγάλες συγκλήσεις. Αναφέρθηκαν πριν οι προηγούμενοι ομιλητές στους επικεφαλής των περιφερειών, για παράδειγμα τον κύριο Σγουρό, που είχε αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Χαρδαλιά. Στη στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα βρείτε και στις ΜΕΝ και στις ΔΕ παρατάξεις. Υπάρχει πολύ μεγάλες συγκλήσεις. Γιατί συμφωνούν στα βασικά. Και είναι χαρακτηριστικά, ειδικά αν ψάξετε και στην περιφέρεια Αττικής, επειδή αναφέρθηκαν εκεί οι προηγούμενοι ομιλητές, από το 2010 η Λαϊκή Συσπήρωση με επικεφαλής του Γιάννη τον Πρωτούλη έχει καταθέσει συγκεκριμένα σχέδια για τα αντιπλημμυρικά έργα που πρέπει να γίνουν και παρέμειναν σχέδια και καταψηφίστηκαν και στην Περιφερειακή Αρχή Σγουρού και στην Περιφερειακή Αρχή Δούρου και στην Περιφερειακή Αρχή Πατούλη. Άρα εκεί είναι οι μεγάλες συγκλήσεις αυτών των κομμάτων που εκφράζονται και στην κεντρική και στην τοπική διοίκηση, στο ότι στο όνομα το να προωθηθούν τα κέρδη και τα μεγάλα συμφέροντα, μένουν πίσω οι λαϊκές ανάγκες.